στην κυριαρχία σου. Και απορώ τι περιμένεις άλλο για να έρθεις να διεκδικήσεις τη ζωή σου. Να διεκδικήσεις αυτά που σου στέρισαν. Και όλο αυτό το χλωμό σαν του καθεστώς ήρθε ο ένας και σου έδειξε ότι έχεις τα πάντα για να δείξεις το μεγαλείο που έχεις μέσα. Και αυτός ο ένας, ο Αρτέμις ο Σόρας, σου έμαθε ότι είσαι πολεμιστής. Σου έδωσε 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Σου έμαθε αλήθειες που όλα σου έκρυβαν. Και εμείς, σαν πολεμιστές του, αναγνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο. Αναγνωρίσαμε αυτό που κάνει. Γιατί το κάνει όχι για την ψήφο σου, όχι γιατί διεκδικά κάτι από σένα, αλλά για την ένωσή σου. Και αυτό μόνο διεκδικούμε κι εμείς. Πώς ανέχεσαι όλο να ζεις σε μια κοινωνία, την πόλη σου τη μετέτρεψαν σε ένα κάγκο απορριμμάτων, συμμετέχνες παροικίας και τη ζωή σου, την ξεκάσου καθημερινά, τα τρόφιμά σου τα έχουν αλλοιώσει, τους έφηβους τους έκαναν να αναγκάζονται να περνούν τις ώρες στις καφετέριες. Γιατί να δουλεύει και να παίρνει 600 ευρώ, γιατί να δουλεύει και να είναι υποχείριο του καθεστώτος. Και η ώρα για να θυμηθείς το έθνος της κυριαρχίας σου είναι τώρα. Και δεν ζητούμε να έρθεις αν για να μας ψηφίσεις, αλλά για να διεκδικήσεις, να θυμηθείς την καταγωγή σου. Να θυμηθείς το έθνος σου, την πατρίδα σου, την ώρα που σε χρειάζεται να δράσεις και όχι την ώρα που θα έχουμε νικήσει. Εμείς ξέρουμε που θα το πάμε. Θα το πάμε μέχρι το τέλος. Και τους λέμε ότι ερχόμαστε. Έχουμε υπερόπλα, έχουμε αποδείξεις, έχουμε στοιχεία. Και τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Αρτέμις Σόρας, Ελλήνων Συνέλευσης, σήμερα, στην Αβέρα Βένα, η ώρα 7.30, υπάρχει ομιλία για να μάθετε, να δείτε, να γνωρίσετε, να αποδεχτείτε τον πλούτο σας, την κυριαρχία σας. Τίποτα άλλο δεν ζητούμε περισσότερο από την ένωση των Έλληνων ανθρώπων. Και αυτό θα το πάμε μέχρι το τέλος. Είμαστε περισσότεροι.
Είμαστε ικανότεροι.